Ακολουθεί ο Νάνος Βαλαωρίτης. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, όμως με έναν τρόπο που όλοι ξέρουμε, με το βίντεο, θα τον ακούσουμε να μας διαβάζει τρία ποίηματά του και να μας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Τη βιντεοσκόπηση έκανε ο Νίκος Νέζος. Αντιμονώ να γίνει κάτι. Οτιδήποτε. Κάτι τρομακτικό, κάτι συγκινητικό που να ταιριάζει στο προκείμενο. Και ας μην γνωρίζομαι ποια είναι αυτά τα περίφημα διακείμενα ανακοινώσεων και διαγγέλματα διαδόσεων. Περιμένω να ευοδοθούν όλα τα κατακτόνια σχέδια που αποβλέπουν σε ευτυχείς συγκυρίες, ώστε να μην πετύχει το σχεδιαζόμενο, ώστε να μην γίνει εφικτό το προσχεδιαζόμενο που προβλέπει όλα όσα συνέβησαν. Δεν πρόκειται να μιλήσω για να τα αποκαλύψω. Τι θα σκεφτούν για μένα οι κατοπινοί που ετοιμάζονται να σειράψουν την ανώσια βιογραφία μου. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012. Τι χάσαμε, τι κερδίσαμε. Όλα τα χάσαμε. Τα σπίτια, τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα, τους μισθούς, την ανεξαρτησία μας, τις θέσεις στο δημόσιο, την αξιοπρέπειά μας, τη σύνταξη, τις διακοπές μας, τα επιδόματα, τη δουλειά μας, τα δώρα του Πάσχα και των Χριστουγέννων, την ελπίδα μας για το μέλλον μας και των παιδιών μας, την υπόλοιψή μας, την αξιοπιστία μας, τις μετοχές, τη χώρα μας, τα ομόλογα και τα ευρώ που μας έμειναν, το χρέος, οι φόροι, το άγχος, η ταπείνωση, η αγγελία για θέση εργασίας, η απελπισία και η επέτειοι, τα γενέθλια, οι γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οι ονομαστικές γιορτές, οι γάμοι, το βάφτισμα, οι κηδείες, το σινεμά, οι σαπουνόπερας, τα μνημόσυνα, τα διαζύγια, το προπό, το λαχείο, τα δάνεια, η πικρία, το νίκη, οι λογαριασμοί του τηλεελεκτρικού, ο φόρος των ακινήτων, οι λογαριασμοί του ΟΤΕ, της ΕΒΤΑΠ, των φινοχρήστων, τα τέλη του σχολείου των παιδιών, τα απόντα βιβλία τους και η μελαγχολία μας για την εγκόσμια θλίψη, το ποδόσφαιρο, τα ανέκδοτα, τα πειράγματα, η τσακωμή, οι καυγάδες, οι κωμωδίες, οι τραγωδίες, τα νησιά, τα βουνά, ο ουρανός, η θάλασσα, η άσπαρτη, παραθύναλος ατριγέτιο του ομήρου. 11 Νοεμβρίου 2011. Αρδίνη. Είμαστε ανοιχτοί στις χειρότερες επιδράσεις. Έχουμε δει να καταστρέφονται από κακόφημες διαδόσεις κτίσματα, άνθρωποι, λαοί, οθήκες, ονόματα να σέρνουν στη λάσπη, να γίνονται σκόνη διάσημα έργα, οργανισμοί να χρεοκοπούν, αρμόδιοι να διώκονται, καλονές να καταραίουν, παραδόσεις να σβήνουν μες στο θόρυβο των δρόμων. Καινούρια αυτοκίνητα να ρίχνονται στα σκουπίδια, αισθήματα να γίνονται κουρέλια, παροιμίες να χάνουν τη σημασία τους. Παράλληλοι βίοι να σκορπίζουν χαρτιά στα εμπορικά κεφάλια της πέμπτης Δελφόρου, να κλέβουν στίχους από υπεραριστικούς πίνακες, να χάνουν την αξία τους και ως μετριοπαθείς να ανατρέπονται άλογα, χωρίς αποφρόντα λόγο, να αποχωρούν αδέσποτοι σκύλοι, να υποβαθμίζονται περιπτώσεις, να αναπτερώνονται μάταιες ελπίδες.